για το 2021. Πίστευα ότι θα ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Δεν έχουμε μάθει το τι θα πει διαφορετικό και έχω την ένσταση ότι δεν είμαι υπέρ της διαφορετικότητας. Είναι ότι πρέπει απλά να μάθουμε οι άνθρωποι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Γεια σας, ονομάζομαι Ειρήνη Δρακονάκη, είμαι 28 χρονών. Έχω τελειώσει ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ασχολούμαι τα τελευταία 23-24 χρόνια με το επιτραπέζα της σφαίρας ή αλλιώς, όπως το ξέρουμε όλοι, πινκ πονκ. Έχω αναπηρία η οποία ονομάζεται σπαστική τετραπληγία. Γεννήθηκα πρόωρη 6,5 μηνών, ενώ γεννήθηκα φυσιολογικά, μπήκα στα δερμοκοιτίδια και κόλλησε εκεί μια λίμωξη η οποία μου προκάλεσε μια ανακοπή. Η βλάβη ήρθε, η αλήθεια είναι, από το κεφάλι και κάτω. Έχω θέμα κίνησης και στα δύο πόδια και ένα θέμα στα χέρια. Η γενιά μου ήταν πολύ έτσι υποστηρικτική σε όλο το φάσμα της αναπηρίας, στο κομμάτι στο να υποστηρίξουν από τις πρώτες μέρες για τα θέματα της υγείας μου. Με βοήθησαν και να τα ξεπεράσω και να μπορέσω να κοινωνικοποιηθώ και να αποδεχτώ το κομμάτι της αναπηρίας, το οποίο πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο αν δεν έχεις την κατάλληλη γνώση. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από τους πολλούς ανθρώπους, αν με ρωτάς. Και αυτό πολύ έγινε στο σημείο το να έχεις αποδεχτεί την αναπηρία σου. Αν έχεις αποδεχτεί την αναπηρία σου, πιστεύω ότι για τον οποιονδήποτε θα μπορεί να βρει έναν τρόπο να ικανοποιείται. Απλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία τους πιάνει ο φόβος και είμαι και πολύ κατά στο κομμάτι, επειδή έχω αναπηρία, να είμαι με σύντροφο που έχει αναπηρία, γιατί θα με καταλάβει καλύτερα. Όχι, δεν χρειάζεται να αυτοπεριορίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μου. Σίγουρα το να βρεις έναν σύντροφο είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Αυτό με το κομμάτι, ας πούμε, για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ένα θα έπρεπε να υπάρχει γενικά, πιστεύω πάρα πολύ, θα βοηθήσει πάρα πολύ γνώση και για τα άτομα με αναπηρία, για να φύγουν από αυτό το ταμπού, αχ, είμαι άνθρωπος με αναπηρία και δεν μπορώ. Νομίζω ότι αν υπήρχε η κατάλληλη γνώση, που δεν υπάρχει, στο εξωτερικό έχει γίνεται κάτι, να φύγουν και αυτό το καλούπι, έχω αυτή την αναπηρία και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καταρχάς, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αναπηρία, οπότε σίγουρα θα διαφέρει ο τρόπος. Οπότε ναι, αν πάρεις τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, να του πεις ότι μπορεί να γίνει έτσι και έτσι και έτσι. Για να ξέρει, τουλάχιστον να έχει τη γνώση. Και μετά να έχει την επιλογή αν θέλει να το δοκιμάσει ή όχι. Γιατί κάποιοι απευθείας μου που λένε ότι είμαι άνθρωπος με αναπηρία, θεωρούν ότι δεν έχουν και την επιλογή να κάνουν κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο σε μια παιδική ηλικία να αντιληφθούν ότι ένα παιδί είναι διαφορετικό από τα άλλα, περπατάει διαφορετικά ή οτιδήποτε έχει άλλο διαφορετικό πάνω του. Οπότε είχα έτσι υποστεί ένα μικρό bullying. Απλά τα σχόλια που κάνουν στο κομμάτι «Αι, κουτσί» που με είχαν πει πολύ πιο μικρή. Αλλά είμαι άνθρωπος που δεν το πήρα αρνητικά. Το έβαλα εκείνη την ώρα στο κομμάτι ότι υπάρχει άγνοια και ο κόσμος δεν γνωρίζει και θέλει να σε στοχοποιήσει για κάτι το οποίο βλέπει. Το πανεπιστήμιο είναι εκεί που τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Σιγά σιγά κιόλας ήμουν κι εγώ η πρώτη που μιλούσα στα άτομα που προσέγγιζα για την αναπηρία μου. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι είμαι η Ειρήνη Δρακονάκη και έχω αυτή την αναπηρία, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι μας. Η αναπηρία και δεν πρέπει να την πετάμε. Η αποδοχή ήταν πλήρης σε όλα τα επίπεδα. Αν δεν βοηθήσεις, πιστεύω, ίδιο στον εαυτό σου, όλος δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. Άρα θα πρέπει να με εγκλωβιστούμε από αυτό το κομμάτι. Έχω αναπηρία, είμαι κοινωνικά αποκλεισμένος. Εσύ αποκλείσαι τον εαυτό σου. Αν μου μιλήσεις ξεκάθαρα και όμορφα, όλος γιατί να σου φερθεί περίεργα. Δεν μπορώ να τρέξω, αλλά μπορώ να περπατήσω πολύ πιο γρήγορα. Αν μπορώ, άμα θέλω, κάνω όλα τα πράγματα διαφορετικά. Και δεν με ενοχλεί. Θυμάμαι εγώ στα δικά μου τα φοιτητικά τα χρόνια, είχαμε κάνει μια ομάδα προσβασιμότητας, η οποία ήταν με ανθρώπους με αναπηρία και με φοιτητές από όλες τις σχολές.
και πέρα από τις δράσεις που κάνουμε στο να είναι καλύτερο προσβάσιμο το πανεπιστήμιο και για να μάθει ο κόσμος περισσότερο την αναπηρία, πηγαίναμε μέχρι το 2016 στο Ποσίδι, στο οποίο ήταν το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, και εκεί δείχναμε ότι μπορούν να κάνουν όλοι διακοπές και άνθρωποι με αναπηρία να κάνουν εξίσου και εκείνοι τις δικές τους καλοκαιρινές διακοπές. Και αυτό εγώ που έχω να πω για τους ανθρώπους είναι από το να υπάρχουν και να κοιτάνε περίεργα τους ανθρώπους με αναπηρία, προτιμότερο θα ήταν απλά να πάνε να τους προσεγγίσουν και να τους μιλήσουν και να τους ρωτήσουν αν χρειάζονται κάτι και αν θέλουν κάποια βοήθεια. Δεν είμαστε ήρωες. Δηλαδή, το ότι μπορεί ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία, έχω έναν φίλο, ο οποίος μας έδινε σε βιντεάκι πώς μπορεί να φτιάξει ελληνικό καφέ. Και του γράφανε από κάτω, μπράβο, είσαι ήρωας. Και όμως ήταν μετά ηχητικό μήνυμα και μου έλεγε, ρε Σιρήνη, είμαι ήρωας για αυτό το πράγμα. Δεν είμαι. Ότι φτιάχνω, ας πούμε, ένα ελληνικό καφέ διαφορετικά. Απλά είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι δεν έχουμε μάθει να ζούμε, να συμβιώνουμε με ανθρώπους που έχουν θέματα υγείας ή κάτι διαφορετικό, το οτιδήποτε. Δεν είμαι καθόλου υπέρ της αμβλωσίας. Και γενικότερα οτιδήποτε θες να κάνεις κάποιο έτσι κακό στο σώμα σου. Εφόσον έχει έρθει μια ζωή, εγώ θα ήμουν σε θέση να πω ότι να μην την σκοτώσω, να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Ναι, και τελικά τι είναι η ζωή. Άμα είναι ζωή χωρίς προβλήματα, ποια είναι η ζωή. Και ποιος έχει το δικαίωμα βασικά, αν έχουμε το δικαίωμα ως άνθρωποι να κάνουμε αυτή την πράξη. Εγώ σε εκεί ενίσταμαι ότι εγώ δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο τέτοιο δικαίωμα, δεν μου το έχει δώσει κανείς. Για να αποφασίσω για μια ζωή. Εγώ δεν προτιμούσα να ζήσει. Με την Επιτροπή της Φέρεσης ξεκίνησα επειδή ήθελα να βρω κάτι το οποίο να με κάνει να αθλούμαι και να βοηθήσω την αναπηρία μου. Είχα πολύ μεγάλο θέμα λόγω των αντανακλαστικών, γιατί έχω πολύ τον αντανακλαστικό λόγω αυτής της αναπηρίας. Δεν μπορούσα ούτε να συγχρονίσω ρακέτα με μπαλάκι, φοβόμουν πάρα πολύ. Ξεκίνησα να πηγαίνω σε αγώνες, να παίζω με αρτιμελείς, κάτι το οποίο εμένα αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί πρώτον αποδέχτηκα πάρα πολύ την αναπηρία μου, έμαθα να είμαι πιο ανταγωνιστική και να μην τα παρατάω. Και θυμάμαι έναν χαρακτηριστικό αγώνα, έπαιζα μια κοπέλα και ήρθε μετά η προπονήτρια της κοπέλας και με προσέγγισε και μου είπε ότι υπάρχει και εθνική ομάδα ατόμων με αναπηρία, να πάω στην Αθήνα να με δούνε και να δω αν μπορώ να παίζω στην εθνική ομάδα. Έτσι και έγινε και το 2009 ξεκίνησα να πηγαίνω σε τουρνά του εξωτερικού. Έχω συμμετάσχει σε πολλά τουρνά και αυτό που έχω να θυμάμαι πάρα πολύ και συγκινούμε κιόλας είναι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κορέα το 2010. Και ήμουνα 17 χρονών και θυμάμαι χαριστικά ένα Αιγύπτιο ο οποίος είχε χάσει τα χέρια του και έπαιζε και η ρακέτα ήταν στο στόμα. Έχω συμμετάσχει σε 8 πανελλήνια πρωταθλήματα και έχω βγει πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και μέλημά μου με αυτά που κάνω, είτε με τα live, είτε με ανθρώπους που γνωρίζω, είναι να βάλουμε ένα λιθαράκι στο κομμάτι, στο να μάθουν οι άνθρωποι για το τι είναι αναπηρία και το να μην φοβούνται για αυτό το, με το που ακούνε αναπηρία και απομακρύνονται. Το κομμάτι της ζωής είναι τόσο πολύ ευαίσθητο το όλο θέμα και ζήτημα, το οποίο εμένα με συγκλώνησε όταν βγήκε και ακούστηκε όλο αυτό. Αλλά είναι τόσο ευαίσθητο θέμα που και δύσκολο για να εκμυστηρευτείς κάτι τέτοιο. Και το ακόμα πιο δύσκολο είναι να φύγεις από μια κατάσταση τόσο βίαιη. Συνήθως αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος και οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βία πιστεύουν ότι
το αξίζουν και παραμένουν σε αυτό το, την κακοποιητική σχέση. Η βία για μένα δεν είναι μόνο σωματική, είναι και λεκτική. Και για να μην συμβαίνουν αυτά, το σημαντικό είναι πρώτα να σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Γιατί και σε ένα κάποιο post που είχα κάνει είναι ότι για το bullying των κοιλών, ο καθένας μπορεί να έχει το σώμα που θέλει να έχει και δεν έχει να δώσει λογαριασμό στον απέναντι στον τύπο. Αρκεί ο ίδιος να νιώθει καλά με το σώμα του.